Ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, Λάμπρος Μπούκλης, μίλησε για την έλευση του προαστιακού σιδηροδρόμου στο κέντρο του Λουτρακίου, τονίζοντας ότι αυτό είναι μια πολιτική προτεραιότητα εδώ και 2 χρόνια. Τέλος, ανέφερε, το έργο πρέπει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να υλοποιηθεί όσο πιο γρήγορα το έργο. Επίσης, ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το Λουτράκι, για το Δήμο Λουτρακί, όπως όλοι γνωρίζετε και όλοι οι κάτοικοι γνωρίζουν, είναι το θέμα της έλευσης του προαστιακού σιδηροδρόμου στο κέντρο του Λουτρακίου. Αυτό είναι για μας μια προτεραιότητα πολιτική εδώ και 2-2,5 χρόνια και ευελπιστούμε ότι σήμερα που θα έχουμε και μια γενική αλλά και ειδική τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα του προαστιακού, διότι συζητούμε τα τεχνικά προγράμματα των αντιπεριφερειών, θα θέσουμε το θέμα ότι δεν έχει ακόμα το Λουτράκι λάβει τους κωδικούς και την χρηματοδότηση του έργου. Είναι ένα έργο που για μας πρέπει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, πρέπει να ενταχθεί στο ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι μονόδρομος για να μπορέσει να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να μην παραπευθεί στις καλένδες. Δυστυχώς στο παρελθόν είχαμε δει ότι οι πολιτικοί της Κορινθίας δεν είχαν δώσει τη δέουσα σημασία και σοβαρότητα σε αυτό το θέμα. Ευελπιστούμε ότι και με την πίεση των κατοίκων, που πραγματικά είναι ανιδιοτελής και συγκινητική, θα μπορέσουμε να πείσουμε την αρμόδια Περιφερειακή Αρχή να ενταχθεί στο ΠΕΠ και στο ΕΣΠΑ. Τέλος, μίλησε και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, λέγοντας ότι το πρόβλημα είναι οξυμένο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ μιλάει και για τριτοκοσμικές καταστάσεις. Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα οξυμένο το τελευταίο καιρό. Είδαμε τους ορούς σκουπιδιών στην Τρίπολη, είδαμε καταστάσεις πραγματικά τριτοκοσμικές. Ευελπιστούμε ότι η πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κ. Αγγέλακα, εκπροσώπων της περιφέρειας, εκπροσώπων των Δήμων, θα δώσει μια πρακτική λύση, όπως εδώ και 2 χρόνια εμείς ζητούμε, με στόχο να σταματήσουν και οι ανεξέλεκτες χωματερές, η δημιουργία νέων ανεξέλεκτων χωματερών και η άσκοπη και κοστοβόρα διακίνηση απορριμμάτων στα όρια και εκτός των ορίων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ευελπιστούμε ότι και στο Δήμο Λουτρακίου θα εκμεταλλευτούμε προσωπικά την πρόσκληση που μας έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Μουζάκης, να τον επισκεφτούμε για να μπορέσουμε να δούμε πρακτικά τι μπορούμε εδώ να κάνουμε και στα θέματα της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.